Σας, τι μου κάνετε? Όπως είδατε και από τον τίτλο, έχουμε ένα vlog σήμερα, διότι αύριο, ξημερώματα βασικά, θα φύγω με το φίλο μου και θα πάμε διακοπές στις Βρυξέλλες. Και επειδή σας αρέσουν τα vlog και μου αρέσουν και εμένα, είπα να γυρίσω κάποια από αυτά. Εν τω μεταξύ εδώ μέσα γίνεται ένας πανικός, το σπίτι μου είναι σε τραγική κατάσταση, διότι ετοιμάζομαι για να φύγω και γίνεται χαμός. Το βλέπω εν τω μεταξύ τώρα και δεν το αντέχω. Εδώ πέρα έχω όλα τα καλλιτικά που θα πάρω μαζί μου, μέσα σε αυτά εδώ τα σακουλάκια. Έχω εδώ και το ρολόι και τα σκουλαρικάκια που θέλω να φορέσω. Και ελάτε στο σαλόνι να δείτε τι έχει γίνει εκεί μέσα. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα τη βαλίτσα έτοιμη και την τσάντα μου. Εδώ πάνω διάφορα πράγματα. Εδώ πέρα έχω πάρει σαμπουανάκια, κρέμε σώματος, ξεβαφτικά, οτιδήποτε. Τα έχω βάλει εδώ μέσα σε αυτές τις σακουλίτσες, γιατί έτσι πρέπει στο αεροπλάνο. Και εδώ έχω μπουφάν, ζακέτα, πάλι σακουλάκια και εκεί τα ρούχα που πρέπει να σιδερωθούν. Και έχω ήδη μέσα στο στεγνοτήριο και κάποια άλλα ρούχα, τα οποία τα περιμένω να βγουν για να τα σιδερώσω. Εν τω μεταξύ είναι αργά και άργησα, διότι δούλευα και άργησα πάρα πολύ να ξεκινήσω το φτιάξιμο με τις βαλίτσες, που εγώ πάντα τις έφτιαχνα μέρες πριν τις βαλίτσες μου, αλλά τέλος πάντων. Οπότε αυτά. Ήρθα εδώ που έχει καλύτερο φωτισμό. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, απλά θα σας δείξω πώς θα τα περάσω στις Βρυξέλλες. Θα σας δείξω εκεί και λίγο στο αεροπλάνο που ήδη το σκέφτομαι εδώ και ένα μήνα περίπου και έχω χάσει τον ύπνο μου, αλλά τέλος πάντων ξέρετε ότι φοβάμαι πολύ το αεροπλάνο. Οπότε αυτά. Ας ξεκινήσουμε το vlog. Το καλοκαίρι, αλλά εκεί με το που ακούμπησε, σταματήσαμε. Εδώ λέω Παναγία μου. Δεν θα φανταστούμε πουθενά. Και φρενάρει απότομα. Άντε, κύριο Πότομα, γιόλα, εντάξει. Πού είναι η βαλίτσα? Πού είναι η βαλίτσα? Να την. Κανάκι! Και η δικιά μου! Όχι! Αυτή! Πού είναι, μωρέ! Τα καλλιτικά μου! Πριν πάμε στο ξενοδοχείο, σταματήσαμε στο Atomium, το οποίο είναι αυτό το έργο τέχνης στην ουσία, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, νομίζω πως λίγο πολύ όλοι το ξέρετε.
Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι, από κοντά είναι τεράστιο. Και έχει ένα πολύ ωραίο συντριβάνι εδώ. Έχει πολύ κρύο, αλλά εμένα αυτός ο καιρός μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει και συννεφιά, γιατί μου θυμίζει και τα Γιάννενα. Κοιτάξτε τι όμορφα. Τι κάνει έτσι καλέ. Ωραία είναι, κοίτα. Γύρω, 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 γύρω. Είναι τέλεια. Τι κάνεις? Μου κρύβεσαι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο ξενοδοχείο. Κάναμε ένα tour στις Βρυξέλλες σύντομο τώρα που ήρθαμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Η αρχιτεκτονική τους εδώ είναι φοβερή. Έχει έτσι πολύ ιδιαίτερο στυλ και μου αρέσει. Και είδαμε διάφορα πράγματα. Έχω βγάλει όσες φωτογραφίες μπορούσα και θα ανεβάζω. Βασικά ανέβαζα στο Instagram, γιατί θα το δείτε εσείς μια εβδομάδα μετά αυτό. Το ξενοδοχείο είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε τα δωμάτια. Ωραίο. Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχει θέα καλή. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, θα βγούμε έξω να δούμε τη θέα. Θα κλειδωθούμε και μέσα στο δωμάτιο. Εδώ πέρα έχω εγώ, όπως βλέπετε, αρχίσει εδώ να βγάζω τα καλλιτικά μου στη φόρα. Και βλέπουμε το βέλγικο MTV. Καταπληκτικό. Έχω βάλει και το κινητό μου εδώ να φορτίσει. Γιατί έχω βγάλει απίστευτα πολλές φωτογραφίες. Και κοιτάξτε, θέλω να σας δείξω λίγες τις φωτογραφίες που έχω βγάλει. Εδώ με τον Κανάκη. Ο Κανάκης είναι το αγόρι μου. Το Κανάκη είναι το μικρό του, μην με ρωτήσετε τι και πώς. Μην με ρωτήσετε, είναι τοπικό, κριτικό, αυτά ξέρω τι εγώ, αλλά που τον συστήνω με ρωτάνε. Οπότε ναι, το μικρό του είναι ο Κανάκης, οπότε αν ακούσετε Κανάκης, ποτέ να ξέρετε. Αυτές εδώ τις φωτογραφίες έβγαλα και από το αεροπλάνο. Η πτήση ευτυχώς ήταν πάρα πολύ καλή, παρόλο που ήταν και με Ryanair και λίγο τη Ryanair εγώ τη φοβόμουν γιατί είχα ακούσει διάφορα, αλλά όχι. Ήταν όλα μία χαρούλα. Λοιπόν, τώρα κάπου εδώ θα σας αφήσω. Πάω να κάνω ένα ντουζ, γιατί πρέπει να βγούμε να φάμε κάτι. Πεινάμε πάρα πολύ. Οπότε αυτά, θα τα πούμε με τα φλέκια. Πάμε να φάμε και να περπατήσουμε λίγο. Γύρω την αρχή. Έχουν ξεκινήσει και στολίζουνε. Κοιτάξτε. Ωραία. Λες να είναι και η χρυσή πλατεία στολισμένη. Λες να είναι και χρυσή πλατεία, λες στολισμένη. Μπορεί. 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 Ας σοκολατάκι και εμένα. Αχ, για πάμε να τραβήξω. Κοίτα κάτι νουτέλες. Μια τέτοια να έχεις για πρωινό. Έχει. Α, ναι. Με φράουλες και τέτοια. Δεν ξέρω αν είναι καλές, γιατί δεν βλέπω ότι... Κοιτάξτε, βρήκαμε τον πύργο της χρυσής πλατείας. Θα πάμε μετά όμως, γιατί τώρα έχουμε βρει ένα μαγαζί με φαγητό και θα πάμε να φάμε γιατί πεινάμε. Είμαστε με ένα σάντουιτς από το πρωί, οπότε θα σας δείξω εκεί τι θα τρώμε, τι καλά πράγματα. Ήρθαμε σε ένα μαγαζί που έχει μπουφέ και δίνεις ένα ποσό και τρως όσο θα θέλεις. Θα σας γράψω κάπου ποιο είναι το μαγαζί, γιατί τώρα πραγματικά ούτε καν θυμάμαι. Κοιτάξτε πόσα ωραία πράγματα έχει. Και κρέας και γαρίδες και διάφορα και σαλατούλες. Και πίνεις και όσο θες. Πάμε για πρωινό. Ξυπνήσαμε. Εν τω μεταξύ έξω πρέπει να έχει πάρα πολύ κρύο. Αλλά έχει και ομίχλη από ό,τι είδα από το παράθυρο. Αλλά επειδή δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, πάμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, φάγαμε πρωινό. Δεν σας έδειξα τι φάγαμε, γιατί έπεσα με τα μούτρα στο φαγητό. Είχε πάρα πολύ ωραίο πρωινό αυτό το ξενοδοχείο. Και τώρα ήρθαμε να δούμε ένα συντριβάνι, το οποίο είναι πολύ διάσημο εδώ στις Βρυξέλλες. Νομίζω λέγεται Mannequin Piece. Μπορείς να είμαι. Ναι, τον τίνουνε. Είναι ένα αγοράκι το οποίο κάνει πιπί του αυτό το άγαλμα. Και τον τίνουνε ανάλογα νομίζω με το... τον τίνουν και Άγιο Βασίλη. Αχ, τι όμορφο που είναι. Κοιτάξτε το. Κάνει πιπί. Σε όλους τους δρόμους των Βρυξελών υπάρχουν μαγαζάκια που πουλάνε σοκολάτες. Καλά, εντάξει, σίγουρα.
Το Βέλγιο φημίζεται γι' αυτό. Αλλά παντού, κοιτάξτε, το ένα δίπλα στο άλλο, γίνεται χαμός. Κοιτάξτε σοκολάτες σε σχήμα εργαλείων. Έχει τα πάντα. Έχει και πινέλο. Και από εδώ. Αυτό το πλάνο είναι για τον Δημήτρη. Θα το σχολιάσει σίγουρα. Έχουμε έρθει στη Χρυσή Πλατεία, βασικά στη Μεγάλη Πλατεία. Δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε την. Κάποιοι τη λένε Χρυσή, κάποιοι τη λένε Μεγάλη. Εντάξει, κοιτάξτε τα κτίρια. Είναι πανέμορφα, πανέμορφα, πανέμορφα. Όπως και το βράδυ, νομίζω εδώ θα είναι εκπληκτικά. Κοιτάξτε τι όμορφα. Γύρω-γύρω, ένα και ο κανάκης με το καινούριο του σκουπάκι. Το πιο εντυπωσιακό είναι αυτό. Και η κορυφή του είναι απίστευτη. Έχει και ένα άγαλμα χρυσό πάνω-πάνω. Κοιτάξτε τι όμορφα. Τώρα βέβαια εδώ κάνουν κάτι έργα, φορτώνουν, ξεφορτώνουν, δεν ξέρω, και έχει φασαρία, αλλά νομίζω πως το βράδυ που θα είναι και πιο ήσυχα θα είναι ακόμα πιο ωραία. Κοιτάξτε! Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνω ότι στις Βρυξέλλες βγήκε ήλιος. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Και που βγήκε ο ήλιος, πολύ κοψίχος έχει. Η θερμοκρασία. Βρήκαμε και ένα βέλγικο περίπτερο, εντάξει. Δεν είναι περίπτερο στα δικά μας. Τα δικά μας είναι mini market βασικά. Έχει τα απλά, έχει λίγα περιοδικά, εφημερίδες, σουντόκου και καραμέλες. Αλλά δεν έχει ένα νεράκι να πεις τίποτα. Τι όμορφο στενά. Πήγαμε και στα Carrefour και ψωνίσαμε. Είχε κάτι ωραία σοκολατάκια. Τι είναι αυτό και το Elizabeth. Προχώρα. Θέλω να δω την αυτοκίνητο και το Elizabeth. Δεν είναι, σοκολάτες είναι. Από μακριά το πέρασε για μπιστρό. Σοκολατερί. Σοκολατερί. Βασικά είναι σοκολατερί. Όχι σοκολατερί. Σοκολατερί. Βρήκαμε έναν δρόμο που έχει όλο ελληνικά μαγαζιά. Αυτό εδώ λέγεται Ελλάς. Αυτό που είπες, αυτό λέγεται Πλάκα. Μύκονος. Και έχουν και γύρω. Και αυτό εκεί Athens. Κοιτάξτε. Έχουμε έρθει και στο κοριτσάκι που κάνει πιπί του. Κοιτάξτε, το έχει πολύ πλάκα το κοριτσάκι. Να το. Το οποίο είναι μέσα σε ένα δρομόστενο, όπως μπορείτε να δείτε. Είναι πολύ χάλια. Βράδυ εδώ πέρα δεν έρχεσαι ούτε με σφαίρες. Και μάλλον λέγεται Τζεάνε και Πις, δεν ξέρω. Να το. Για όσους ενδιαφέρονται. Είναι πολύ όμορφο. Αυτό είναι πιο ωραίο από το αγοράκι εδώ μεταξύ. Το καλό που έχεις στις Βρυξέλλες είναι ότι αν μπορέσεις να βρεις το ξενοδοχείο σου που είναι σε σχέση με τη Μεγάλη Πλατεία, μπορείς μετά πάρα πολύ εύκολα να γυρίσεις, διότι έχει αυτό το πάρα πολύ ψηλό. Τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται. Η μύτη εκείνη το κτίριο τέλος πάντων που είναι στην κεντρική πλατεία. Που όπου κι αν είσαι, αν κοιτάξει ψηλά θα το δεις. Οπότε το ακολουθείς. Και μετά σε βγάζει στην πλατεία και πας στο ξενοδοχείο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και αν δεν έχει GPS ή χάρτη. Μπήκαμε σε ένα από τα κτίρια της κεντρικής, αυτές τις μεγάλες της Χρυσής Πλατείας. Και κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Σαν εσωτερική αυλή είναι, είδες. Παγώσαμε. Δεν νιώθω τα χέρια μου και φοράω και γάντια. Τώρα φύγαμε από το ξενοδοχείο και πάμε να βρούμε ένα δρόμο που είναι πεζόδρομος, αν έχω καταλάβει καλά, που λέγεται μπρρρρμ, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Και εκεί έχει Primark, έχει Forever 21 και άλλα διάφορα, Zara, H&M και τέτοια. Βέβαια, από ό,τι έμαθα, τα μαγαζιά στο Βέλγιο κλείνουν 6 ώρα. Τι μαγικό. Αυτό είναι ωράριο. Αλλά εμείς θα πάμε να κάνουμε έτσι τη βόλτα μας έτσι κι αλλιώς, να περπατήσουμε και λίγο εδώ στα στενάκια των Βρυξελών. Και άμα καταφέρω και φτάσω εκεί σήμερα, γιατί αύριο θα πάω οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω τα Primark, γιατί εγώ δεν έχει τύχει ποτέ να πάω στην Αγγλία για να πάω σε Primark. Οπότε θα σας τραβήξω άμα φτάσω εκεί και είναι και ανοιχτή.
φάμε βάφλα σε αυτό το μαγαζί, καθώς πηγαίναμε σε εκείνον τον δρόμο με τα μαγαζιά. Και την έχει τη βάφλα 1 ευρώ. Κάπου εδώ το γράφει, που το είδα. Α, εκεί. Αλλά δεν φαίνεται. Και τι θα πάρω τώρα, θα πάρω με σοκολάτα και φραουλές. Κοίτα, εκεί τρώνε πατάτες. Και φραουλές έχει 4 ευρώ. Δίπλα έχει πατάτες, τρώνε πατάτες, τηγανισμένες σε λίπος χοιρινού. Η αλήθεια είναι ότι βρωμάει, αλλά το τρώνε πάρα πολύ. Θα δοκιμάσω για ένα τέτοιο, αύριο. Άμα κάνουμε, το έκανα. Μας φτιάχνει τις βάφλες. Ο Κανάκης πήρε απλή. Α, η δικιά μου είναι αυτή. Τη δικιά μου φτιάχνει. Φράουλες και νουτέλα πήρα. Κοίτα πόσες φράουλες βάζει. Α, είναι έτοιμες. Τέλεια. Φάε. Έχω το... Πέτω το. Θέλω να στέλνω ένα... Γιατί πήρες σκέτη. Σκέτη. Κοιτάξτε τη δική μου. Τη ζηλεύω. Τη βρήκαμε την Οδονάτη. Κοιτάξτε, είναι γεμάτο μαγαζιάνα και τα Primark εδώ δεξιά. Αλλά τους έχουμε πετύχει τώρα που μερικά είναι ανοιχτά, μερικά είναι κλειστά. Τώρα αν τα Primark είναι ανοιχτά θα μπω. Τα Zara έχουν κλείσει ας πούμε. Τα Primark... Κλειστά. Έλα. Για να δω τις ώρες, αρχαίες ώρες καταστημάτων. Α, μέχρι τις 8:15 ανοιχτά είναι. Πάω να μπω. Φύγαμε από τα Primark. Και τώρα βρήκαμε αυτήν εδώ την πλατεία που έχει και αυτό εδώ το άγαλμα. Βέβαια δεν λέει κάπου τι μπορεί να είναι. Όχι, τέλος πάντων. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, πήγαμε στα Primark. Δεν πήρα τίποτα γιατί μου υποσχέθηκε ο Κανάκης ότι θα ξανάρθουμε αύριο. Διότι κλείνανε και δεν είχα χρόνο. Δεν ήξερα ότι τα Primark είναι τόσο τσάμπα. Γιατί είναι πρώτη φορά όπως σας είπα που πάω και έπαθα πολιτισμικό σοκ. Τα ήθελα όλα εκεί μέσα, ό,τι υπήρχε τα ήθελα. Και βρήκα και ένα τζιν μαύρο, τέλειο, πάρα πολύ ωραίο, στα 15 ευρώ μόνο, σκίνι. Οπότε άμα είναι αύριο, είδα ότι ανοίγουν 9.30, 9.30 ώρα θα τους περιμένω απ' έξω. Εγώ και το μισό Βέλγιο. Για να ψωνίσω κάποια πράγματα. Είχε κάτι ωραία τσιμπιδάκια για τα φρύδια με γκλίτερ πάνω. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οπότε θα σας κάνω και ένα haul για το, με το τι θα αγοράσω αύριο. Εδώ είναι το τέλος του δρόμου με τα μαγαζιά. Α, να! Και μια πινακίδα για να δείτε πως λέγεται ο δρόμος. Να το! Εν τω μεταξύ είδα στο ίντερνετ ότι εδώ έχει Forever 21, αλλά δεν τα βρήκα πουθενά. Τώρα διάβασα λάθος ή δεν τα είδα. Πέρασε και δεν τα είδα. Ήρθαμε σε ένα μαγαζί που λέγεται Drag Opera και καθίσαμε να πιούμε τσάι. Κοιτάξτε τι υπέροχη διακόσμηση που έχει. Μετά, άμα θυμηθώ, θα σας το δείξω και απ' έξω, διότι έχει... είναι πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα στολισμένο και έχει και 3 πατώματα. Εδώ έχει και φαγητό αν θέλεις να φας, έχει και να πιείς. Και εμείς πήραμε τσαγάκι, μας φέρανε και μπισκοτάκια και σοκολατάκια. Αυτό είναι το μαγαζί που σας έλεγα, το Drag Opera, που ήπιαμε το τσάι. Το έχουν στολίσει πάρα πολύ ωραία για τα Χριστούγεννα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και έτσι στολισμένο για να το κάναν τώρα. Και τώρα κάτι ήθελα να πω και ξέχασα. Ναι, τώρα πάμε στην Grand Plus. Να τη δούμε τώρα και βράδυ που θα είναι αναμένα τα φώτα και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και τι ήθελα να πω. Κάτι ήθελα να πω. Τι ήθελα να πω. Τόσο, δεν θυμάμαι τι. Τέλος πάντων δεν θυμάμαι τι ήθελα να πω. Κάτι ήθελα να πω και ξεχάστηκα. Οπότε τώρα πάμε στην Grand Plus να σας τη δείξω και εκεί πως είναι βράδυ. Έτσι σας την έδειξα πρωί, οπότε να σας τη δείξω και το βράδυ. Έχω πάρει στην Grand Plus. Κοιτάξτε γύρω μου τι γίνεται. Είναι όλα τέλεια, τόσο ρεμπτισμένα. Κοιτάξτε. Να σας δείξω. Το πιο ωραίο κτίριο είναι αυτό εννοείται. Έχει και την πιο ψηλή μύτη, αυτή που σας έλεγα και πιο πριν, νομίζω σας το έλεγα, δεν θυμάμαι. Να το. Και από εδώ, όπου και αν κοιτάξεις γύρω γύρω,
Έχει πολύ ωραία φωτισμένα κτίρια και οι μύτες και οι άκρες τους βασικά είναι επιχρυσωμένες. Αν πάτε να το δείτε, να κοιτάξετε εκεί, εκεί πάνω. Περάσαμε και τώρα που βράδιασε να δούμε το Mannequin Piece, το οποίο όπως μπορείτε να δείτε, επειδή έχει πολύ ζέστη και ζεστάθηκε, εκδύθηκε. Να το. Και γυμνούλι τα αγοράκι. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι και το βράδυ. Έχει κρύο. Έχει πολύ κρύο. Σε αφήνω ήσυχο. Να φας. Καλημέρα! Λοιπόν, τώρα πάμε στα Primark. Εχθές το βράδυ που πήγαμε δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά από ό,τι έμαθα γίνεται χαμός εκεί. Και τώρα φοβάμαι ότι θα πάω και θα σκοτωθώ για ένα τζιν που είδα και μία μπλούζα. Τώρα ελπίζω να μην έχει τόσο πολύ κόσμο και να είναι ήσυχα τα πράγματα. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα, τώρα σε λιγάκι θα ανοίξουν, οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχω ξεμαλλιαστεί. Δοκιμάζω αυτά τα ρούχα, γίνεται χαμός. Κοιτάξτε τι ωραίο και το τζινάκι. Είναι τόσο άνετο, είναι πολύ ελαστικό και είναι πολύ σκίνι. Κοιτάξτε τι όμορφο. Αυτό το μπλουζάκι έχει αυτό, αλλά δεν μου αρέσει. Νομίζω θα το κόψω και θα το αφήσω έτσι. Τα αγαπώ τα Primark. Τα θέλω. Μόλις φύγαμε από τα Primark, καθίσαμε μέσα μια μισή ολόκληρη ώρα. Δεν ήξερα τι να πρωτοπάρω, μου άρεσε τα πάντα. Και να έχει η τσαντούλα μου. Αλλά δεν θα σας δείξω τώρα. Μόλις θα γυρίσω στην Αθήνα θα σας δείξω τι αγόρασα. Εδώ μεταξύ μπήκασα ξεμαλιασμένη μέσα από εκεί. Και πάρα πολύ κόσμο μέσα εκεί. Αλλά τα πάντα ήταν τέλεια. Πήρατε κάτι, ένα πινελάκι. Θα σας το δείξω. Αλλά τώρα επειδή έχει φύγει πριν και θέλω να κουκουλωθώ, σας αφήνω. Έχουμε έρθει πάλι στη Χρυσή Πλατεία. Γιατί έχουν αλλάξει το φωτισμό στα κτίρια και είναι υπέροχα. Έχουν βάλει πορτοκαλί φωτισμό και μαζί με τις χρυσές λεπτομέρειες που έχουν τα κτίρια είναι όλα υπέροχα. Να το κοιτάξτε, έχει και άμαξα σήμερα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, αλλά έχει πορτοκαλί φωτισμό. Και έχει και πολύ ομίχλη και πάρα πολύ κρύο σήμερα. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορούμε να δούμε την κορυφή πάνω-πάνω του κτιρίου. Να το κοιτάξτε τι όμορφα. Και από εδώ. Και έχουν ξεκινήσει εδώ, αλλά δυστυχώς θα το χάσουμε αυτό γιατί θα φύγουμε. Έχει φάτνη. Θα φτιάξουν φάτνη Χριστουγέννων, αλλά δεν θα την προλάβουμε. Έχουμε έρθει σε μια εκκλησία και είναι απίστευτη. Τόσες μέρες δεν είχαμε μπει καθόλου. Τώρα έτυχε να βρούμε μια ανοιχτή και να μπούμε και κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Είναι τέλεια. Παίζει και μουσική και είναι φοβερά. Καθίστε να σας δείξω αυτό εδώ. Ώρα επιστροφής, πάμε στο αεροπλάνο. Ουφ. Έχω πάρει τόσα πράγματα, απορώ πως με αφήσανε να μπω όλα αυτά. Να το αεροπλανάκι μας. Τα καταφέραμε. Τώρα για την απογείωση. Είμαι μέσα στο ξενοδοχείο της Aegean και όπως ξεφυλίζει το περιοδικό Blue, έπεσα στα μέρη μου εδώ και έχει τα ζαγοροχώρια και βρήκα τον ξαδερφό μου. Δεν ξέρω αν σας έχει πει, αν σας έχω πει ότι έχει στο μονοδέντρη ταβέρνα και έχει την πίτα της Κικίτσας. Νάτος, αν πάτε ποτέ στα ζαγόρια και πάτε στο μονοδέντρη, να πάτε οπωσδήποτε να την πάτε, είναι πεντανόστιμη.
Περιμένουμε τις βαλίτσες και αργούν. Βαριόμαστε. Ξεκινάει. Έρχεται η βαλίτσουλα. Επιτέλους. Πάρε γρήγορα τη δική σου. Να επιτεθάς τη δική μου. Εγώ. Πού είναι, μωρέ? Το χάος. Έχω βγάλει τα ρούχα για να είναι έτοιμα για το πλήσιμο και έχω ξεκινήσει εδώ για να ανοίγω τη βαλίτσα. Να σας δείξω. Έχουμε και αυτήν εδώ την τεράστια την τσάντα από τα Primark, η οποία έχει μέσα όλο σοκολατάκια, έχει βάφλες και έχει και αυτά εδώ τα ημερολόγια βρήκα στις Βρυξέλλες και πήρα για την Έλενα και για τον Παναγιώτη και για μένα και για τον Κανάκη για να ανοίγουμε για τις μέρες των Χριστουγέννων, βασικά τον μήνα των Χριστουγέννων, τον Δεκέμβρη μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα. Και πήρα και αυτά εδώ για τον Γεράσιμο και για την Μυρτούλα. Να, οι βάφλες και να και τα σοκολατάκια που πήραμε. Κοίταξε σε τι όμορφες συσκευασίες είναι. Και εδώ είναι το χάος. Πρέπει να μαζευτεί οπωσδήποτε. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Εν τω μεταξύ είναι αργά. Αλλά αν δεν μαζευτεί όλο αυτό το χάος, δεν θα μπορούσα να κλείσω μάτι. Είμαι από τους ανθρώπους που θέλουν το σπίτι να είναι στην εντέλεια για να κοιμηθούν. Δεν ξέρω γιατί το παθαίνω αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το vlog. Ελπίζω να σας άρεσε και να το διασκεδάσατε. Ελπίζω να σας άρεσαν οι Βρυξέλλες από αυτό που κατάφερα να σας δείξω. Εντάξει, δεν μπορούσα να γυρίσω και όλες τις Βρυξέλλες, αλλά ό,τι είδα, σας το έδειξα, δεν άφησα κάτι κρυφό. Οπότε, αν σας άρεσε το βίντεο, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, πολύ αργά, οπότε με συγχωρείτε. Πατήστε μου ένα like και κάντε μου και subscribe στο κανάλι για να έρθουν και άλλα vlogs. Από εμένα να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Βασικά τώρα δεν ξέρω τι ώρα θα βλέπετε το βίντεο. Αν είναι βράδυ να έχετε καλό βράδυ, αν είναι μέρα να έχετε μια υπέροχη μέρα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο vlogάκι. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. Φιλάκια!